Όλο και περισσότεροι πολίτες βιώνουν τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και σε αυτές τις συνθήκες πρέπει να απαντήσουμε με τον καλύτερο τρόπο, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο εκδήλωσης στην Τήλισσο, όπου διοργάνωσε ο Δήμος Μαλεβιζίου με θέμα την αγροτική πολιτική, κλιματική κρίση και Ευρωπαϊκή Ένωση. Επενδύουμε στην πρόληψη και δουλεύουμε συντονισμένα με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, δήλωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το Υπουργείο στον τομέα αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης. Είμαστε εδώ και ως Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και ως βουλευτής Ηρακλείου, διότι εμείς συμμετέχουμε σε όλο αυτό από τρεις πλευρές. Πρώτα απ' όλα, συμμετέχουμε στο μέρος των αποζημιώσεων όσο ό,τι έχει να κάνει τον πρωτογενή τομέα, την παραγωγή καταρχάς, σε ζωικό ή φυτικό κεφάλαιο. Από την άλλη, επενδύουμε στην πρόληψη. Διότι δεν είναι μονάχα να τρέχουμε εκ των υστέρων και να μαζεύουμε τα σπασμένα αυτών που εμείς πάλι δημιουργήσαμε ως ανεύθυνοι πολίτες τα προηγούμενα χρόνια και που εκ των πραγμάτων βλέπουμε τα δόντια της κλιματικής κρίσης να εξελίσσονται. Βρισκόμαστε και στον Δήμο Μαλεβιζίου, όπου είχαμε βρεθεί και την προηγούμενη περίοδο, στο πλαίσιο της διαχείρισης μια σειρά από συνέπειες λόγω των φυσικών καταστροφών, τόσο στην Αγία Πελαγία όσο και σε άλλες περιοχές, έχοντας αναπτύξει μια στενή συνεργασία με τον Δήμο αλλά και με την περιφέρεια για την αποκατάσταση, έχοντας κλείσει την διαδικασία στήριξης των επιχειρήσεων. Πλέον, έχοντας λάβει και τα στοιχεία από την περιφέρεια, είμαστε στα τελικά βήματα. Ήδη επιχειρήσεις έχουν δρομολογηθεί να λάβουν το τελικό ποσό της επιχορήγησης που φτάνει μέχρι το 70% της εκτιμηθής ζημιάς. Στις φυσικές καταστροφές στην Αγία Πελαγία, καθώς και στα έργα τα οποία θα πρέπει να υλοποιηθούν για την ενίσχυση των υποδομών, αναφέρθηκε ο Μενέλαος Μποκέας, ο οποίος παράλληλα ζήτησε τη στήριξη του Υπουργείου ώστε να υπάρξει διαθέσιμος ενεργειακός χώρος για τις ενεργειακές κοινότητες με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Να βρούμε χώρο ενεργειακό στο σύστημα και να μπορέσουμε έτσι με τα έργα των ΑΠΕ που σχεδιάζουμε να ανακουφίσουμε τις ευπαθείς ομάδες, τους αγρότες. Και όσον αφορά την αγροτική πολιτική, που προφανώς είναι συνυφασμένη με την κλιματική κρίση, καθώς καλούμαστε να αναβαθμίσουμε υποδομές άδρευσης, να βελτιώσουμε τις υποδομές όσον αφορά τις γεωτρήσεις, αλλά και τη δημιουργία μικρών φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών. Δουλεύουμε συντονισμένα με όλους τους Δήμους, την περιφέρεια της Κρήτης, τον ΟΑΚ, την αποκεντρωμένη, εξελίσσοντας την μελέτη που έχουμε αναθέσει στην Ολλανδική εταιρεία, την HVA, αυτή που δούλεψαν αντίστοιχα για τη μελέτη στη Θεσσαλία, για να δούμε τελικά πώς συνολικά ως Κρήτη αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα στα θέματα της ερημοποίησης, του φαινομένου ερημοποίησης που συναντάται ανατολικά και νότια. Ο Λευτέρης Αυγενάκης και ο Χρήστος Τριαντόπουλος ανακοίνωσαν τη χρηματοδότηση έργων συνολικού ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ στο Δήμο Μαλεβιζίου που αφορούν την αντικατάσταση του δικτύου ίδρευσης στη Ροδιά, την αποκατάσταση, βελτίωση και ενίσχυση του βιολογικού καθαρισμού στο Κρουσόνα, τη δημιουργία νέας γεώτρησης στην Τήλισσο, έργα οδοποιίας και την ολοκλήρωση των μελετών για το φράγμα του Βαρσαμά. Που θα ανακουφίσουν την περιοχή μας και που θα ενισχύσουν την αγροτική παραγωγή. Προχωρούμε και μια σειρά από άλλες παρεμβάσεις, έργα και υποδομές, σε συνέχεια αυτών που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Όπως δήλωσε ο κ. Τριαντόπουλος, απαιτούνται παρεμβάσεις ώστε να διορθωθούν λάθη σε ένα αστικό περιβάλλον που έχει δομηθεί άναρχα, με τον Υφυπουργό να εκφράζει τη στήριξη του Υπουργείου σε έργα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής. Ανάλογη εκδήλωση διοργάνωσε ο Δήμος Αρχανών Αστερούσιων στο Δημοτικό Σχολείο Πύργου.